Τον κατήφορο έχει πάρει τον τελευταίο χρόνο η καταναλωτική δύναμη των μισθωτών, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι λόγω τη οικονομική δυσπραγία να κάνουν συνεχώ περικοπέ σε είδη πρώτη ανάγκη αλλά και είδη διατροφή για να τα βγάλουν πέρα. Αρκετοί Έλληνε σε αρκετέ περιπτώσει είτε δανείζονται χρήματα από φίλου και συγγενεί, είτε και σηκώνουν χρήματα από τι καταθέσει του για να καλύψουν τι τρέχουσε υποχρεώσει, με την κατάσταση καθημερινά να γίνεται ολοένα και πιο ασφικτική για τα νοικοκυριά. Δεν μπορεί, με τι τρόπο θα μπορέσει τα αγροτικά εισοδήματα έχουν τελειώσει. Οι μισθοί οι έχουν πέσει, είναι, πέσει γενικότερα. Οι μισθοί έχουν πέσει κάτω. Πώ θα ζήσει. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, τρει στου τέσσερι μισθωτού έχουν χάσει εισόδημα μέσα στον τελευταίο χρόνο. Ένα στου τρει δηλώνει νέα μείωση εισοδήματο μέσα στον τελευταίο τρίμηνο και τέσσερι στου δέκα φοβούνται περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων του στο επόμενο τρίμηνο. Θα περάσουν δεν φτάνουν ούτε, ούτε για φαγητό, δεν φτάνουν τα, τα λεφτά που παίρνουν οι άνθρωποι και οι, και οι συνταξιούχοι και όλο ο κόσμο. Και δεν υπάρχουν δουλειέ πρώτα-πρώτα. Σύμφωνα με την έρευνα, ακόμα και για την κάλυψη βασικών αναγκών, ένα στου δύο μισθωτού χρειάστηκε το τελευταίο τρίμηνο να κάνει ανάληψη από τι καταθέσει του στην τράπεζα, ενώ το 22% χρειάστηκε να δανειστεί. Η μείωση δαπανών εμφανίζεται μεγαλύτερη για του μισθωτού κατώτερη μόρφωση, με εισόδημα από 800 έω 1001 ευρώ, ηλικίε 35 έω 44 ετών και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Άσχημα. Πάρα πολύ. Απλά έτσι, έτσι μπορούμε, Ακόμα και οι διακοπέ έχουν γίνει απλησίαστε. Αυτό το καλοκαίρι θα πάει διακοπέ στο 38% των μισθωτών. Το 22% δεν αναμένεται φέτο να κάνει καλοκαιρινέ διακοπέ. Το 59% θα κάνει ίσε με εκείνε του προηγούμενου καλοκαιριού. Ενώ περισσότεροι από του μισού θα κάνουν διακοπέ σε δικό του ή συγγενικό σπίτι. Α, πολυτελεία οι διακοπέ, α πούμε. Αυτά είναι τώρα έχουν μείνει για του πάρα πολύ λίγου. Δεν, δεν υπάρχουν αυτέ οι δυνατότητε. Όσο συνεχίζονται αυτές οι πραγματικά βάρβαρες πολιτικές, όχι μόνο θα μειώνεται η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, αλλά δυστυχώς θα εξανεμίζεται. Με αποτέλεσμα, το επόμενο διάστημα, και είπαμε όσο συνεχίζονται αυτές οι πολιτικές, η κοινωνία, ο κόσμος, ο ελληνικός λαός δεν θα έχει ούτε τα απαραίτητα, ούτε τα προστοζήν, οι Έλληνες καλούνται πλέον να βάζουν προτεραιότητε όσον αφορά την κάλυψη καθημερινών αναγκών, αφού, με βάση τα εισοδήματά του, είναι πλέον αναγκασμένοι να ιεραρχούν και τι τρέχουσε υποχρεώσει.